Η αναπληρώτρια τομεάρχης για την κοινωνική αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχολίασε τους εκτός λίστας εμβολιασμούς που αποκαλύφθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η κυρία Θεανό Φωτίου έκανε λόγο για συγκάλυψη και παραποίηση ημερομηνιών και εξαπέλυσε βολές κατά της αρμόδιας Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Η αναπληρώτρια τομεάρχης για την κοινωνική αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής νότιου τομέα Αθήνας Θεανό Φωτίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα, κυρία Σαμουλαδά. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σας εύχομαι όλους και όλες να είστε καλά. Και καλό μας μήνα. Ναι, καλό μας μήνα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των εκτός λίστας εμβολιασμών στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνατε λόγο για παραποίηση στοιχείων. Από πού προκύπτει αυτό, κυρία Φωτίου? Κοιτάξτε, κυρία Σαμουλαδά, η κυρία Νάκου έχει κατασυρωή παρατυπίες που τις καταγγέλουμε από το Σεπτέμβριο του 20. Αν θέλετε να τα πάρουμε και λίγο με τη σειρά, για να καταλάβετε το μέγεθος της ιστορίας και την ευθύνη την τεράστια της κυρίας Νάκου. Για τις ευθύνες της κυρίας Μιχαηλίδου θα προκύψει το τέλος, νομίζω. Πρώτον, η κυρία Νάκου λοιπόν, όπως καταγγείλαμε το Σεπτέμβριο του 20, βουλευτές του, με ερώτηση στη Βουλή, είχε μια κατασυρωή παρατυπίες εκτροχιασμό δαπανών και σπατάλης με άλωθη τον COVID-19, δηλαδή χρησιμοποίησε διατάξεις της ΠΝΠ, της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για να δικαιολογήσει δαπάνες που δεν ήταν COVID, όπως 196.000 για συνοδούς παιδιών στη Λεπτοκαριά, και τις δικαιολόγησε ως δαπάνες COVID για απολύμανση κτλ. Όπως διπλασιασμό δαπανών σε εργολάβους για την καθαριότητα, όταν την προηγούμενη χρονιά με εμάς ήταν 1 εκατομμύριο και τα έκανε 2. Ζητήσαμε τον έλεγχο από την αρχή διαφάνειας και ζητήσαμε να παρέμβει η κυρία Μιχαηλίδου. Εκόφευσε. Δεύτερο επεισόδιο. Σε αυτό νομίζω ότι έχει απαντηθεί το θέμα, αλλά συνεχίστε. Όχι, ναι. Κυρία Σαμολαδά, δεν έχει απαντηθεί, δυστυχώς. Μας είπαν ότι θα απαντηθεί, ακόμη περιμένουμε. Ναι. Ναι, βγήκανε σε όλη τη Θεσσαλονίκη, κυρία Νάκου. Απειλούσε ότι θα απαντήσει, θα φέρει στοιχεία. Απολύτως τίποτα. Δεύτερο, Νοέμβριο του 20. Απόκρυψη επί 15ήμερο των κρουσμάτων. Υπάρχουν κρούσματα στους φιλοξενούμενους του Αγίου Παντελεήμονα και σε όλα τα ιδρύματα. Ξαφνικά ξεσπάνε 60 κρούσματα, τα έχει αποκρύψει ορισμένες μέρες, εκ των οποίων το μαθαίνουμε, διότι δύο παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομείο χωρίς να έχουν ενημερωθεί στο συγγενικό τους περιβάλλον. Έχουν πάει δηλαδή στο νοσοκομείο τα παιδιά, δεν έχουν ενημερωθεί και το μαθαίνουμε πλέον από καταγγελία του Συλλόγου Γονέων. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Φωτίου, να σας διακόπτω και να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για να βοηθήσω λίγο στη συζήτηση. Βέβαια. Η καθαριότητα, τώρα μου στέλνουν οι συνεργάτες μου ότι έχει απαντηθεί το θέμα στη Βουλή και ότι αυτή εδώ η ανάθεση, δεν ξέρω πώς λέγεται στα εθιμοτυπικά σας, στα πρωτόκολλά σας, είναι για 2 έτη και όχι για έναν. Μήπως γι' αυτό διπλασιάστηκε το κόστος? Όχι, όχι. Όχι, ήταν για 2 έτη. Και τα προηγούμενα τα δικά μας. Να τις απαντήσετε στους συνεργάτες σας. Ναι. Ναι. Και το έχουμε απαντήσει αυτό. Τώρα, όσον αφορά στα κρούσματα, εγώ ξέρω από άλλα ρεπορτάζ και δεν θα στοχοποιήσω τώρα κανέναν, ότι αρμόδιος για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων είναι ο ΔΗ. Κανένας δήμαρχος και κανένας πρόεδρος. Εγώ καταρχήν δεν είπα για δήμαρχο. Όχι, προσέξτε. Θέλω να σας πω ότι και ο πρόεδρος ενός νομικού προσώπου δημόσιου ιδιωτικού δεν είναι αρμόδιος, είναι ο ΕΟΔΗ. Ο διοικητής, εδώ σας λέω ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι γονείς των παιδιών που μεταφέρθηκαν. Όταν λέμε παιδιά, πρέπει και αυτό, κυρία Σαμολαδά, να γίνει σαφές. Τι εννοούμε? Τα παιδιά με αναπηρίες είναι ενήλικες τα περισσότερα. Ναι. Συνηθίζουμε να τα λέμε παιδιά. Ναι. Δεν είναι παιδιά, είναι άνω των 18 χρονών και αυτό είναι και άλλη λαθροχειρία που γίνεται. Απάντησαν, θα σας πω στο τρίτο επεισόδιο, ότι δεν εμβολιάσανε τα παιδιά γιατί είναι παιδιά. Δεν είναι παιδιά, λοιπόν, όταν λέμε παιδιά με αναπηρίες είναι ένας συμβολισμός. Ναι. Εννοούμε, συνεχίστε για να βοηθήσουμε λίγο τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, αποκαλύφθηκε λοιπόν αυτό τότε, έτσι, με αποτέλεσμα να έχει γίνει τεράστια διασπορά του ιού μέσα
στο Ίδρυμα, γιατί δεν παρενέβησαν εγκαίρως οι αρχές του Ιδρύματος, έτσι. Το τρίτο επεισόδιο είναι αυτό που με ρωτάτε. Είναι επεισόδιο δύο φάσεων, κυρία Σαμολαδά. Το πρώτο συμβαίνει στις 24 και 25 Ιανουαρίου. Τότε γίνεται ο μαζικός εμβολιασμός όλου του Ιδρύματος, 400 ατόμων. Η κυρία Νάκου σε αυτό τον μαζικό εμβολιασμό ισχυρίζεται ότι έλειπε. Προσέξτε, εδώ αυτό είναι ασύλληπτο. Δεν μπορεί να γίνεται ο μαζικός εμβολιασμός του Ιδρύματος και η διοικήτρια να λέει ότι λείπει εκείνη την ημέρα. Γιατί εκείνη την ημέρα γίνεται αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε το γαλάζιο σκάνδαλο. Δηλαδή, ο γιατρός, ο οποίος παρίσταται, ο γιατρός του Ιδρύματος, τον οποίο έχει διορίσει η κυρία Νάκου, προφανώς, και ο οποίος παρίσταται κατά τον εμβολιασμό, βρίσκει ότι υπάρχουν 24 δόσεις οι οποίες περισσεύουν. Τώρα θα σας γελάσω, 24, 25, αυτό δεν το ξέρω. Κάποιες δόσεις που περισσεύουν. Και καλεί συγγενικά του πρόσωπα. Κατά ένα περίεργο τρόπο, συγγενικά του πρόσωπα είναι γαλάζια στελέχη. Λοιπόν, την επομένη ξαναγίνεται αυτή η ιστορία, άλλα 25, δηλαδή μάλλον έχουμε 50 παράνομους εμβολιασμούς. Δεν είμαι detective, απλά ξέρω την αλληλουχία των γεγονότων. Τι γίνεται από εκεί και ύστερα? Από εκεί και ύστερα, αυτό δεν το μαθαίνει κανείς, σωστά, τις 25 Ιανουαρίου. Δεν το μαθαίνει κανείς, να που μαθεύτηκε, κυρία Φωτίου. Δεν είναι ότι δεν το μαθαίνει κανείς. Δυστυχώς, ναι. Γιατί δυστυχώς δεν κρύβονται. Επιτρέψτε μου, ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση στις 10 παρά. Επιτρέψτε μου όμως να πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί πρέπει να κάνω το διάλειμμα και να επιστρέψουμε να επικοινωνήσουμε χωρίς να έχουμε αυτή την πίεση του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Real FM. Γιώργο, όλα καλά? Αχ, τρέχω και δεν φτάνω, φίλε. Όλη μέρα στο φορτηγό. Το ένα ταξίδι μετά το άλλο. Ευτυχώς η υπηρεσία Εγνατία Pass ήρθε στα μέτρα μου. Τι έκανε, λέει? Όπως το ακούς, με το συνδρομητικό πρόγραμμα Smart, όσο πιο συχνά περνάω από την Εγνατία Οδό, τόσο περισσότερο κερδίζω. Εξασφαλίζοντας έκπτωση έως και 30%. Ενημερωθείτε κι εσείς για τα νέα εκπτωτικά προγράμματα Smart και Citizen της υπηρεσίας Εγνατία Pass. Γίνετε συνδρομητή σε αυτό που σας ταιριάζει, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των μηνιαίων διελεύσεών σας από τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Μάθετε περισσότερα στο www.egnatia.eu. Εγνατία Pass. Αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύετε. Νέα Novilink από την Novibet. Τώρα έχεις 1.000.000 λόγους για να γράψεις τη δική σου ιστορία. Με κέρδη έως 1.000.000 ευρώ και εγγυημένα 220.000 ευρώ. Μπορείς να ξεκινήσεις και σήμερα. Νέα Novilink από την Novibet. Ο διαγωνισμός όπως θα ήθελες να είναι. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και δεν απαιτείται συμμετοχή στα παίγνια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr / Novilink. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Ρυθμιστής εμπορικής επικοινωνίας ΕΕΠ. Συχνή συμμετοχή. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Κεφαία 210-9237-777. Σηκώνεις τα μάτια σου και τον βλέπεις. Αγέροχος και επιβλητικός. Ο Λευκός Πύργος. Όλοι έχουμε μια ιστορία μπροστά του. Ένα δέος σε πιάνει. Σε πιάνει όμως και μια λιγούρα. Γιατί είσαι μπροστά στο νέο ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου. Μπαίνεις μέσα και τα βλέπεις όλα. Άλλο τέτοιο μαγαζί δεν υπάρχει. Και αφού πάρεις όλα τα αγαπημένα σου γλυκά, το ξανασκέφτεσαι. Βρε, δεν κάθεσαι να πιεις και το καφεδάκι σου? Να φας ένα παγωτάκι στα τραπεζάκια έξω. Νέο ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου. Παύλου Μελά 6 στο κέντρο, με θέα την πιο όμορφη οπτική της πόλης. Με όλες τις αγαπημένες γεύσεις στις ίδιες πάντα τιμές. Καιρός ήταν. Έναν Παπασωτηρίου στο κέντρο τον χρειαζόμασταν. Ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Μία επιλογή, χίλιες απολαύσεις. Είμαι ο Κώστας Τουκαλάς. Είμαι ο Γιάννης Καρούζος. Είμαι ο Αντώνης Μουζάκης. Είμαι ο Διονύσης Τεμπονέρας. Είμαι η Αριάδνη Ενόκα. Είμαι ο Γιάννης Χατζησαλάτα. Η Σοφία Γκλιάτη. Η Γιούλη Γκρέκα. Ο Θεμιστοκλής Μπάκα. Η Κατερίνα Φταγκάκη. Είμαι η Χριστίνα Μανέ. Είμαι η Μαρία Ρεπή Διαδιά. Είμαι ο Δημήτρης Μπούρλος. Είναι όλοι αυτοί που απαντούν καθημερινά για τη δική σου οικονομία, τη δική σου εργασία και τη δική σου ασφάλιση. Μόνο στο inoikonomia.gr. Στο αυτοκίνητο στους 107,1. Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το real.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 107,1. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Στο μικρόφωνο η Ευτυχία Βατάλη. Αυξημένη η αριθμή της πανδημίας στη χώρα μας, 136 νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο 24ωρο, με μειωμένο όμως αριθμό τεστ. Ανεβασμένα και στις Σέρες με 15 και 10 στη Χαλκιδική. Rapid test σήμερα στην αίθουσα Καπή της Νέας Μηχανιώνας, στο Ναό Αγίου Παντελεήμονος Σαμπελόκηπους, αλλά και στην Πηλαία επί της Οδού Κύπρου απέναντι από το Λεόρεμα. Μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση για τόνωση των επιχειρήσεων στον Εύωσμο και το Κορδελιό ζητάμε επιστολή του Δήμος. Όπως επισήμανε μιλώντας στο σταθμό μας και στη Μαρία Σαμολάδα, Δήμαρχος Κλεάνθης Μαδαλιανός, το lockdown, αν και όπως είπε είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στο Δήμο, οφείλεται στον εντοπισμό κρουσμάτων της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης. Όπως είπε, από τα 28 τέτοια κρούσματα στην Ελλάδα, τα 22 εντοπίζονται στην περιοχή και άλλα 3 σχετίζονται με αυτά του Εύωσμου και του Κορδελιού. Αναταράξεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης χωρίς πρόεδρο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη διαγραφή του μέχρι πρώτην ως Προέδρου Δρόσου Τσαβλή από τη δίκουσα παράταξη. Στη σκιά των εκτός σειράς εμβολιασμών που έγιναν σε δύο ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, όπου ο κ. Τσαβλής ήταν υπεύθυνος ιατρός. Δεν διαπράξαμε κάτι παράνομο, επισήμανε σε δηλώσεις του ο κ. Τσαβλής. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύη στο Δημήτρη Κουφοντίνα απευθύνουν για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου συλλογικότητες και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Καθοριστικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρούν διεθνώς πέτυχαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης αλλά και της Πιερίας. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 50 κιλά ηρωίνης και συνελήφθη ένας 31χρονος σημαντικός στέλεχος οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κίνηση στην Τζιμισκή, με τα αυτοκίνητα να κινούνται σε χαμηλή ταχύτητα. Καλύτερη εικόνα στην Εγνατία. Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αν και από το βράδυ αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως τους 13 βαθμούς Κελσίου. Πόσοι αυτοί κρυμμένοι μέσα σου θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφή. Ευχαριστώ την κυρία Θεανό Φωτίου για την υπομονή της. Έχει παραμείνει στην γραμμή. Συζητάμε αυτό το θέμα που έχει προκύψει, που βέβαια είναι σοβαρό. Και για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι σε μια εποχή που χρειαζόμαστε ομοψυχία, ακόμη ένα γεγονός φέρνει μια απόλυτη διχόνοια και έναν διχασμό. Κυρία Φωτίου, με συγχωρείτε που σας διέκοψα για το αναγκαστικό διάλειμμα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας και την τοποθέτησή σας. Δεν πειράζει, κυρία Σαμολαδά, αλλά ακούστε, δεν συμφωνώ ότι φέρνει διχασμό. Πώς δεν φέρνει, διχάζει την κοινωνία. Αν έπρεπε να χαθούν οι δόσεις, αν έπρεπε να γίνουν. Είμαστε όλοι ενωμένοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας και να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές. Αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν παρανομίες σε αυτά τις ύψιστες ώρες για την κοινωνία και για τους πολίτες, αυτό δεν σημαίνει διχασμός. Αυτό σημαίνει τώρα να επιληφθεί και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να κάνει καλά το έργο της. Με δεδομένο λοιπόν, ότι δεν υπήρχαν εφεδρικές λίστες, θεωρείτε ότι θα ήταν προτιμότερο να πεταχθούν όλες οι δόσεις των εμβολίων? Ακούστε με, για περιμένετε μισό λεπτό. Κυρία Σαμολαδά, μην μπαίνετε σε αυτό το ρόλο, γιατί δυστυχώς δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Ξέρουν από νωρίς τι θα συμβεί. Όλα τα πράγματα είναι δεδομένα και ξέρουν και έχει προβλέψει η πολιτεία ότι σε αυτές τις περιπτώσεις του πλεονάσματος καλούνται αστυνομικοί, καλούνται τα σώματα, ο στρατός κτλ. Κτλ. Μην τα λέτε αυτά, γιατί δεν έχει νόημα και προφανώς δεν καλείς τους συγγενείς σου και τα γαλάζια στελέχη. Αυτό είναι πλήγμα, στον κοινοβουλευτισμό, είναι πλήγμα ακριβώς στη δημοκρατία και αν θέλετε κάνει αυτό το τη αγανάκτηση των πολιτών. Μην μου πείτε ότι δεν την έχετε δει στη Θεσσαλονίκη και παντού, που σηκώνεται και λέει εσείς οι πολιτικοί θα εμβολιαστείτε πρώτοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς λοιπόν στη Βουλή έχουμε αυτή τη στιγμή, περιμένουμε όλη τη σειρά μας κανονικά ως πολίτες, δεν εμβολιαζόμαστε κατά προτεραιότητα όλοι.
Συμφωνώ. Ακούστε όμως τώρα, εγώ χθες με όλα αυτά που προέκυψαν από την Παρασκευή δηλαδή, προσπαθώ να βρω και έχω βρει την οδηγία του ΕΟΔΗ που λέει ότι οποιοδήποτε εναπομείναν εμβόλιο σε ανοιχτά φιελίδια πολλαπλών δόσεων απορρίπτεται με τον συνιστόμενο τρόπο, προκειμένου να μην απορριφθούν δόσεις, να υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους σε άτομα που επιθυμούν να εμβολιαστούν ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιοποίησης. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν μιλάμε για τα σώματα ασφαλείας, για το στρατό, για το ναυτικό κτλ., είναι ανεξάρτητα. Κυρία Σαμολαδά, ας ολοκληρώσουμε τι έχει κάνει η κυρία Νάκου και ποιες είναι οι ευθύνες και της κυρίας Μιχαλίδου. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Για να αποκτάει και ο πολίτης εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, η κυρία Νάκου δεν παρίσταται στο μαζικό εμβολιασμό του ιδρύματός της. Εσείς το θεωρείτε σωστό? Υπήρχε πιθανότητα να έχουμε εμείς διορίσει κάποιον και να μην παρίσταται στο μείζον γεγονός και όλα να τα ρίχνουμε στον γιατρό? Τον οποίον δεν κατάλαβα, ήταν ο κύριος Τσαβλής ο γιατρός. Από το ακούω από το δελτίο σας. Τώρα, πριν 5 λεπτά. Το άκουσα. Ο κύριος Τσαβλής είναι γιατρός στον Άγιο Παντελεήμονα. Μάλιστα. Αλλά η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, τώρα γίναμε και εμείς ειδικοί. Πήγε με δικό σας. Ο γιατρός του Αγίου Παντελεήμονα παρίστατο εκείνη την ώρα, ρωτάω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα ανοίγουμε, ξέρετε, κυρία Φωτίου, μου έρχονται μηνύματα όση ώρα μιλάμε και μου λένε ότι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το εμβόλιο στον Άγιο Παντελεήμονα. Αναρωτιέμαι εκτός λίστας, βέβαια. Κυρία Σαμολαδά, ναι. Να βγει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το. Να το βγάλετε επωνύμπο. Σας παρακαλώ. Ναι, προφανώς. Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι δεν τελειώσουμε. Σωστά, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, αφήστε με λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι γίνεται αυτό λοιπόν το σκάνδαλο της 25 Ιανουαρίου και αποκαλύπτεται της 16 Φεβρουαρίου. Πώς αποκαλύπτεται? Διότι έχουν στείλει μία εβδομάδα πριν, ενώ είχαν προγραμματίσει τα λεγόμενα παιδιά με αναπηρία να εμβολιαστούν, τους στέλνουν μία εβδομάδα πριν ότι αναβάλλεται αυτός ο εμβολιασμός των παιδιών με αναπηρία. Γιατί ακυρώνεται? Διότι έχουν καταλάβει ότι οι επιπλέον δόσεις, επειδή είναι η δεύτερη δόση του εμβολίου, θα γίνουν σε αυτούς που εμβολιάστηκαν τις 25. Και έτσι αποκαλύπτεται η απάτη και το σκάνδαλο. Έτσι αποκαλύπτεται. Είναι δυνατόν? Ζητάμε λοιπόν την αποπομπή της κυρίας Νάκου, εδέ και του διοικητικού συλλόγου όλου. Πρέπει να γίνει αυτή η ιστορία. Και δεν μπορεί η κυρία Μιχαλίδου να βγαίνει χθες στον Αντένα, να την ακούω εγώ στους πρωινούς τύπους, και να λέει ότι δεν έγινε τίποτα τον εμβολιασμός τότε στις 16, έγινε στις 25. Και να μπερδεύουμε πάλι τις ημερομηνίες, κάνουμε συγκάλυψη πάλι με παραποίηση ημερομηνιών. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι είναι η δεύτερη δόση, ή δεν την εμπληροφορήσανε? Είναι δυνατόν? Εγώ σας λέω το πολύ απλό. Εγώ είχα διορίσει την κυρία Σιλβάνα στο Κουπουπού, αν είχε κάνει αυτό, σας λέω, τι θα είχε γίνει, κυρία Σαμολαδά? Τι θα είχε γίνει? Δεν ξέρω, κυρία Φωτίου, μου είπατε πάντως να ψάξω ποιο είναι το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που μου στέλνουν τα μηνύματα. Προφανώς θα το ψάξω. Αν στην περίπτωση που είναι η πρώην πρόεδρος του κέντρου, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Είναι δυνατόν να είναι η πρώην πρόεδρος του κέντρου? Δεν ξέρω. Απορώ και εξίσταμε. Δεν ξέρω. Πάντως λοιπόν, ήταν ακριβοθόρητη και όταν ήταν πρόεδρος. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να τη βρούμε. Πολύ μεγάλο. Όχι, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο. Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο έργο. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, δεν έπαιρνε εργολαβικούς να τους πληρώνει τον εργολάβο και να του δίνει διάφορες δουλειές. Αλλά έπαιρνε εργαζόμενους με συμβάσεις. Ναι, γιατί βέβαια ήταν φούρνο στις απευθείας αναθέσεις του, χωρίς να είναι περίοδος COVID-19, θέλω να σας πω. Ένας λόγος παραπάνω, έτσι, ναι. Ένας λόγος παραπάνω τώρα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό δεν μπορεί να συγκαλυφθεί το σκάνδαλο αυτή τη στιγμή. Ούτε από την κυρία Μιχαηλίδου, ούτε από την κυρία Νάκου που παριστάνει την απούσα. Εσείς μπορείτε να διανοηθείτε διοικήτρια ενός τεράστιου ιδρύματος, όπου ξέρει ότι την τάδε μέρα θα γίνουν εμβολιασμοί, απουσιάζει, την τάδε μέρα θα γίνουν η δεύτερη δόση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, 400, απουσιάζει? Για ποιο πράγμα είναι διοικήτρια, αν δεν είναι για τα μείζωνα γεγονότα?
Ναι. Δεν ξέρω, απουσίαζε όλη την ημέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να ξέρω. Μάθατε ότι απουσίαζε τη μισή. Δεν ξέρω. Τότε. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να καταδικάσω. Όχι, αλλά δεν μπορώ να καταδικάσω κιόλας χωρίς να γνωρίζω. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ σας αφήνω να τοποθετηθείτε. Εμείς ενημερώνουμε, ζητάμε με καθαρά στοιχεία. Στη Βουλή επανερχόμαστε και σωστά. Λέμε ότι είναι εσείς, κατά συρροή. Εσείς κυρία Φωτίου είστε ενήμεροι για, και για άλλες περιπτώσεις που αφορούν εμβολιασμούς εκτός λίστας και πώς βλέπετε να προχωρά μέχρι στιγμής η διαδικασία γενικότερα? Κυρία Σαμολαδά, είμαι ενήμερη προφανώς για εμβολιασμούς εκτός λίστας. Κατήγγειλε το κίνημα αλλαγής στη Βουλή κατά τη συζήτηση με τον, για, το δημόσιο, για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου την Πέμπτη. Η κυρία Γεννηματά για, μεγάλο, για τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, αν θυμάμαι καλά. Έχουν κάθε τόσο βγαίνουν διάφορες τέτοιες πληροφορίες. Αυτά πιστεύω, όπως σας είπα και πριν, ότι πλήττουν την αξιοπιστία όχι μόνο της κυβέρνησης. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί αυτή η αξιοπιστία δεν υπάρχει, έχει καταρακωθεί και το ξέρουμε όλοι αυτό. Το βλέπατε, το είδατε πώς διαχειρίστηκε την πανδημία στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες πώς διαχειρίζεται την πανδημία στην Αθήνα. Εμείς είμαστε στην Αθήνα σε μια κατάσταση στο παραπέντε, όχι να γίνει η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για 500.000, μιλάμε για 4 εκατομμύρια ανθρώπους, να γίνει Θεσσαλονίκη. Ναι. Είμαστε αυτή τη στιγμή, κυρία Σαμολαδά. Το βλέπετε, γιατί από το πρωί βγαίνουν όλοι οι γιατροί, εκπρόσωποι, οι πάντες, με μηδέν μεθ, με μηδέν κλίνες. Γίνονται όλα τα νοσοκομεία μονοθεματικά. Γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης δεν ήθελε να δώσει το ένα ευρώ στο ΕΣΥ. Ούτε ένα ευρώ για να ανοίξει μεθ, για να κάνει προσλήψεις. Όλοι οι ήρωες, γιατροί και νοσηλευτές, έχουν καεί. Το φαινόμενο burnout, ένα χρόνο βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν προσέλαβε ούτε έναν στο δημόσιο. Ούτε έναν. Αλλά τι έκανε, πήρε μεθ από τον ιδιωτικό τομέα για να στέλνει τους non-covid. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι εγκλήματα. Εάν αυτή τη στιγμή η Αττική ζήσει την υπόθεση, την ιστορία της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, ας πούμε, μεγαλύτερη τραγωδία που μπορεί να συμβεί σε αυτό το κράτος. Κυρία Φωτίου, επειδή πρέπει να κλείσουμε και από την πλευρά μου και από την πλευρά σας, θέλω ένα σχόλιο για τα σχολικά γεύματα που βέβαια τώρα ίσως να είναι και εποχή η COVID. Δεν ξέρω, υπάρχει και ανακοίνωση και καταργούνται από ό,τι είδα. Βγάλατε και σήμερα το πρωί ένα δελτίο τύπου. Ναι, κυρία Σαμολαδά, θεωρώ ότι τα σχολικά γεύματα ήταν ένα ένα πολύ μεγάλο. Λίγο σύντομα παρακαλώ, πρέπει να κλείσω. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι τα σχολικά γεύματα τα οποία εμείς τα θεσμοποιήσαμε παρόλες τις λιδωρίες της Νέας Δημοκρατίας που ήθελε να τα λέει συσίτια, ξέρετε πολύ καλά ότι αφορούν όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα φτωχά, δεν είναι για τη φτωχή, για την παιδική φτώχεια, είναι για την παχυσαρκία, έχουν μεσογειακό πρόγραμμα, ξέρετε ότι έχει αγκαλιαστεί από όλο το λαό και αυτή τη στιγμή λόγω ανικανότητας αλλά και λόγω ιδεολογικής αιμονής, δηλαδή δεν τα θέλουν τα σχολικά γεύματα, τα αφήσανε ας πούμε και αυτή τη στιγμή στα ματάνε σε όλα τα σχολεία της χώρας. Βεβαίως κάποια είναι κλειστά, ναι, αλλά κάποια είναι ανοιχτά. Σταματάνε λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εμείς τα είχαμε φτάσει στο νούμερο, όπως ξέρετε, 185.000 με 73 εκατομμύρια που είχαμε βάλει και είχαμε προϋπολογισμό ότι το 2021 θα δινόντουσαν σε όλα τα δημοτικά 600.000 γεύματα. Μάλιστα. Ξέραμε ποιος είναι ο προϋπολογισμός ακριβώς και τον είχαμε προγραμματίσει, γιατί τα προγραμματίζαμε, ναι, αυτά, όπως ξέρετε. Κυρία Φωτίου, να σας πω, τα σχόλια δικά σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Φωτίου, για την επικοινωνία. Και εγώ, καλημέρα. Κυρία Σαμολαδά, να είστε καλά. Γεια σας.